Φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για ένα υπέροχο τροχόσπιτο, για το Hobby το Deluxe. Ένα τροχοσπιτάκι το οποίο το είχα πάρει πριν 2 χρόνια και το έχω αυτή τη στιγμή για τις διακοπές μας, τώρα και 2 χρόνια. Πάμε να το γνωρίσουμε λοιπόν το Hobby. Το Deluxe είναι 4 μέτρα, 4,80 μαζί με τη ρημούλκα. Χόμπι λοιπόν, το τροχόσπιτο, το χόμπι, 4 μέτρα, μικρούλι, της χόμπι deluxe. Βλέπουμε το σαλονάκι του. Αυτό το τροχόσπιτο το έχουμε τώρα, το έχω 2 χρόνια, 3 χρόνια. Ωραίο μικρούλι τροχοσπιτάκι για τις διακοπές. Εδώ βλέπουμε ντουλάπια, τα ντουλαπάκια του. Έχει αρκετά ντουλάπια, έτσι. Βλέπουμε μεγάλο χώρο. Αρκετά ντουλάπια. Το φωτιστικό του επάνω είχε διαφορετικά φωτιστικό. Κρεμόταν. Το έχω βάλει εγώ αυτό επειδή πολλές φορές το παίρνουμε το τροχόσπιτο και για να μην χτυπάει το κρεμαστό, έχουμε βάλει αυτό εδώ. Βλέπουμε τα ντουλάπια λοιπόν. Το καθιστικό του, το σαλονάκι του, το οποίο γίνεται και ένα κρεβάτι το οποίο φιλοξενεί 3 άτομα άνετα. Εδώ υπάρχουν ένα ντουλάπι το οποίο το χρησιμοποιούμε εμείς. Έχουμε βάλει την μπαταρία μέσα για να έχουμε ρεύμα και τα διάφορα εξαρτήματα. Να σας δείξω. Και τα διάφορα εξαρτήματα να σας δείξω λοιπόν, μιας και μπήκαμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, δεν φαίνεται. Να πάρω το κινητό να σας δείξω. Δεν τα καταφέρω. Να σας δείξω πώς είναι μέσα. Το σημείο αυτό, φίλοι μου, που θα σας δείξω τώρα είναι το σημείο το οποίο χρησιμοποιώ εγώ και βάζω, βλέπετε, βάζω το, είναι το μηχάνημα το οποίο βγάζει το ρεύμα, μπαταρία, 100 αμπερόρια, το οποίο έχω πάνω. Ένα 300 φωτοβολταϊκό για να μπορούμε να τροφοδοτούμε το σπιτάκι, το τροχόσπιτο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα χόμπι 4 μέτρα, υπέροχο μικρούλι τροχόσπιτο, του λαπάκια του. Επάνω έχει την οροφή, την ηλιοροφή, το οποίο ανεβαίνει από εδώ, το πατάμε και ανεβαίνει σε 3 σκάλες, η τελείως, έτσι βλέπετε, η τελείωση, πρώτη σκάλα, δεύτερη, τρίτη, έτσι. Εδώ έχουμε το, για να κλείνουμε, και εδώ έχει άλλο ένα, το οποίο το κλείνουμε, αλλά είναι για σίτα, για το καλοκαίρι, για τα κουνούπια. Αυτό εδώ είναι διαφορετικό. Τα ντουλάπια λοιπόν πάνω από τον νηπτήρα. Η κουζίνα του, ο νηπτήρας εδώ της κουζίνας. Εδώ είναι το νερό. Είναι το νερό, το ντεπόζιτο του νερού για να τροφοδοτάει το τροχόσπιτο. Εδώ είναι το νηπτηράκι του. Το ανοίξουμε λίγο να δούμε. Έπεσε. Εδώ έχουμε τα μάτια, το πετρογκάζ, το ιεραέριο, το οποίο μπορούμε να μαγειρεύουμε με 1, 2, 3 μάτια, έτσι.
Κλειστά, κλειστά, τρία μάτια. Υπέροχο μικρό τροχόσπιτο. Διαθέτει επίσης λάμπες πάνω από την κουζίνα. Έτσι, και μικρή σκάλα. Λάμπες πάνω από την κουζίνα του. Από το κουζινάκι επίσης διαθέτει πάνω, εδώ πάνω, να ανοίξουμε το μεγάλο φως να βλέπουμε, εδώ πάνω λοιπόν διαθέτει επίσης και τα ντουλάπια του. Ντουλάπια, βλέπετε, πάνω από τον νηπτήρα. Επίσης το τροχός το διαθέτει και ντουλάπα για να βάλει κάποιος τα ρούχα. Ντουλάπα για ρούχα, έτσι. Διαθέτει λοιπόν και ντουλάπα για ρούχα. Επίσης διαθέτει κουζίνα για να ζεσταίνει το χώρο. Σόμπα υγραερίου. Αυτή τη στιγμή την έχουμε καθαρίσει. Εδώ έχουμε επίσης το μικρούλι, το τροχόσπιτο, το δικό μου αυτό που σας παρουσιάζω. Να δούμε λίγο και την τουαλέτα. Εδώ είναι η τουαλέτα του, βλέπετε. Να δούμε και την τουαλέτα του τροχόσπιτου. Εδώ είναι η τουαλέτα, φίλοι μου. Υπέροχο. Έτσι. Με τα ντουλάπια του πίσω. Να το δούμε λίγο. Με τα ντουλάπια του πίσω. Έτσι, ντουλάπι, ντουλάπι. Κάτω ντουλάπι, ντουλάπι. Η τουαλέτα λεκάνη. Το αυτόματο της λεκάνης είναι χημική τουαλέτα. Η ντουζιέρα κάτω. Ο νηπτήρας με τη βρύση του. Έτσι. Καθρέπτες. Γύρω γύρω τεράστιοι καθρέπτες. Έτσι. Και να δούμε και στο πάνω μέρος της τουαλέτας, το οποίο έχει πάλι εξαερισμό. Πάλι ένα μικρό για να βγαίνουν οι μυρωδιές. Το ανοίγουμε αν θέλουμε το καλοκαίρι. Έτσι και αυτό ανοίγει προς τα επάνω. Υπέροχο μικρό τροχόσπιτο της Χόμπι. Και κάτω ντουλάπι. Αυτό λοιπόν. Αυτά λοιπόν για το τροχόσπιτο που το έχω τώρα κάμποσα χρόνια για τις διακοπές μας. Να πούμε ότι διαθέτουμε επίσης τρία συρτάρια έτσι στην κουζίνα. Επίσης διαθέτει και ψυγείο, Electrolux ψυγείο, βλέπετε. Εδώ είναι το ψυγιάκι του τροχόσπιτου μας. Electrolux, εντυχισμένο, εντυχιζόμενο. Κάτω είναι η βάνε στο οποίο τροφοδοτάει με υγραέριο το ψυγείο. Το συγκεκριμένο ψυγείο δουλεύει και με ρεύμα και με υγραέριο. Τροφοδοτάει λοιπόν την κουζίνα, τροφοδοτάει την για να ζεσταίνει ο χώρος και το ψυγείο. Εδώ χάμε, βλέπετε, όταν πάει σε κάμπινγκ υπάρχει ένας διακόπτης, το οποίο μία, αν πάλι μία σκάλα, είναι υγραέριο αλλά είναι και ρεύμα. Αυτό λοιπόν από το τροχοσπιτάκι μας. Να πούμε ότι αυτό εδώ το τζάμι ανοίγει εντελώς. Έτσι ανοίγει εντελώς, έχουμε βάλει κουρτινάκι έξω, τέντα. Έτσι από εδώ, από εδώ με τους μεντεσέντες αυτούς ανοίγει το τροχόσπιτό μας και παραμένει ανοιχτό έτσι το καλοκαίρι, όταν το πάμε σε κάπου παραλία να κάνουμε διακοπές σε μια εβδομάδα. Ανοίγει όπως και μπροστά στα κουρτινάκια του υπάρχουν υπάρχει παράθυρο, να το δούμε λίγο αν τα καταφέρουμε να το δούμε λίγο. Όπως και μπροστά λοιπόν στα κουρτινάκια του υπάρχει παράθυρο, βλέπετε. Έτσι, και στα πλάγια υπάρχει παράθυρο και εδώ υπάρχει παράθυρο στα πλάγια του τροχόσπιτου. Κατεβαίνει και κάτω, πέρα από τις κουρτίνες έχει και για κουνούπια να κατεβαίνει σίτα. Επίσης και σε αυτή τη μεριά υπάρχει παράθυρο, το βλέπετε. Παντού υπάρχει παράθυρα στο τροχόσπιτο, το συγκεκριμένο. Είναι ένα μικρούλι, ένα τεσάρι,
από τη χόμπι και το συγκεκριμένο μου άρεσε βέβαια από την αρχή, γι' αυτό το επίλεξα. Είναι το Deluxe, είναι παλιό βέβαια μοντέλο, αλλά είναι ένα υπέροχο τροχόσπιτο, πολύ όμορφο εσωτερικά. Είναι του παλιού στυλ, υπάρχουν τα άλλα το ίδιο ακριβώς. Η Hobby βγάζει το Deluxe, βγάζει για το δεν θυμάμαι πως το λένε το άλλο, με τη διαφορά ότι τα δουλάπια του άλλου είναι άσπρα ξύλο, ενώ αυτό εδώ χάμε στο Deluxe είναι σκαλιστά. Δηλαδή το Deluxe είναι το παλιό στυλ. Το άλλο είναι πάλι με άσπρο δουλάπι. Όχι σκαλιστά, είναι το απλό. Τούτο εδώ είναι το σκαλιστό, είναι το Deluxe. Αυτά λοιπόν φίλοι μου με το τροχοσπιτάκι μας που αυτή τη στιγμή το παρουσιάζουμε και το έχουμε στα Χανιά για διακοπές. Εδώ η πορτούλα μας. Έτσι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like στο βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, θα εμείς θα δούμε πάρα πολλά αρκετά βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Το συγκεκριμένο βίντεο είχε να κάνει μια παρουσίαση του τροχόσπιτου που έχω, ένα μικρούλι τεσάρι. Καμία απορία αν έχετε, κάντε μια ερώτηση και ό,τι άλλο θέλετε, να είστε καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο βίντεο. Για πληροφορίες κάτω στο βίντεο, ερωτήσεις, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.